Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνεται από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Φλόρινας, του 1ου Γυμνασίου και του 1ου ΕΠΑΛ Φλόρινας. Να τους ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τους την πρωτοβουλία και ευχόμαστε να τη βρείτε πολύ ενημερωτική και να πάρετε πάρα πολλές ιδέες. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την παρουσία της τον κύριο Τάσκα, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, τους Αντιδήμαρχους την κυρία Φοδούλη και τον κύριο Ρόζα, τον κύριο Μαραγκό, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Φλόρινας, τον κύριο Αλεξιάδη, Υπεύθυνο Σχολικής Επιτροπής. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Μούσιου, προϊστάμενη Διευθυντρία Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και τον κύριο Τόνα, Αναπληρωτή Διευθυντής Δευτεροβάθμιας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, τον κύριο Ρωμανίδη, πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Φλόρινας, και την κυρία Μούζα, πρόεδρο της ΕΛΜΕ Φλόρινας. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Τάσκα να απευθύνει ένα μικρό χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση. Είναι μια σημαντική εκδήλωση και δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, γιατί πριν από λίγες μέρες σε αυτή την αίθουσα υπήρχε μια ανάλογη εκδήλωση, η οποία απευθυνόταν και αυτή από φοιτητές, εθελοντές, σε παιδιά, και πραγματικά ήταν κάτι το εξαιρετικό, μοναδικό, αλλά έλειπε ο κόσμος, γιατί μας έκανε να συγκινηθούμε και να κλάψουμε αρκετά. Άρα, ό,τι πείτε, σήμερα δεν βρίσκομαι περισσότερο ως αντιπεριφερειάρχης εδώ, αλλά ως πατέρας, και θα ήθελα να ακούσω, γιατί οι αγωνίες οι δικές σας και ό,τι εν πάση περιπτώσει μας απασχολεί γύρω από τα παιδιά μας, θα πρέπει να τα ξέρουμε. Εγώ θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Πριν από λίγο καιρό είχα πάει στο Άγιο Όρος και συνάντησα έναν γέροντα, ο οποίος το απόγευμα όταν βρεθήκαμε, καθίσαμε να συζητήσουμε και του λέω: «Γέροντα, με όσα είδα δεν πιστεύω εμείς ούτε από κλειδαρότρυπα να δούμε τον Παράδεισο, γιατί ο σταυρός που κουβαλάτε εσείς είναι τεράστιος». Και μάλιστα γίνησε και μου είπε μετά από λίγο, και συμφωνήσαμε σε αυτό, ότι είσαι παντρεμένος, έχεις παιδιά, ο δικός σου σταυρός είναι τα παιδιά σου, άρα κάνετε κάτι εξίσου και πολύ πιο σημαντικό από ότι εμείς εδώ. Πράγματι, σήμερα τα παιδιά είναι ένας μεγάλος σταυρός, δείχνουν μια διαφορετική διάθεση, συγκρουσιακή. Τα παιδιά, υπάρχουν παιδιά με παραβατικότητα, υπάρχουν παιδιά διάφορα. Σε όλα αυτά λέμε ότι φταίνε αυτά, αλλά πρωτίστως θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι δεν είμαστε καλά και εμείς οι ενήλικες, και κατ' εμέ φταίμε εμείς, γιατί περνάμε όλη την πίεση της καθημερινότητας, όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν στο σπίτι, και άρα τα παιδιά είναι σφουγγάρια, τα τραβάνε αυτά, αλλά είναι κακοί αποδικοποιητές προς τα έξω, και νομίζω πως εκεί πρέπει να ψαχτούμε περισσότερο. Εγώ θα ακούσω με αγωνία αυτά που θα πείτε, γιατί μας ενδιαφέρουν. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε, και μακάρι τέτοιες εκδηλώσεις να γίνονται κάθε μέρα, γιατί η εποχή μας το χρειάζεται ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ και τον κύριο Μαραγκό, ένα μικρό χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Με πολύ μεγάλη χαρά δέχτηκα την πρόσκληση από τους υπευθύνους της εκδήλωσης. Όπως φαίνονται από το 1ο Δημοτικό, με τους συλλόγους, τον κύριο Καπουλίτη Σάκη, με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει μαζί, τη σύζυγό του, την κυρία Μακατσόρη Αγγέλα, και την κυρία Χρυσοχοίδου στο Γυμνάσιο Φλόρινας. Πολλές φορές έχω βρεθεί δίπλα σε συναδέλφους και έχω πάρει το λόγο και έχουμε συζητήσει διάφορα πράγματα τα οποία είχαν να κάνουν με το συνδικαλισμό, αλλά και με ό,τι ακριβώς απασχολούσε την εκπαίδευσή μας. Όταν ανέγνωσα
το θέμα της πρόσκλησης, χάρηκα ιδιαίτερα. Γιατί το θέμα είναι ίσως το σοβαρότερο, το οποίο σήμερα έχει να κάνει όχι μόνο με την εκπαίδευση, αλλά γενικότερα με την κοινωνία. Είδα ότι συνδιοργανωτές είναι συνάδελφοι διευθυντές και σύλλογοι γονέων από το δημοτικό, από την παιδική ηλικία και φτάνουν μέχρι την τρίτη ηλικίου και κατ' εμέ όλο το φάσμα το οποίο έχει να κάνει με την παιδική και την εφηβική, προεφηβική και εφηβική ηλικία. Εκεί είναι και το πρόβλημα το σημαντικότερο, το οποίο ως εκπαιδευτικός κι εγώ, είναι λίγα χρόνια που βγήκα στην σύνταξη, πάντα μ' άρεσε να ασχολούμαι με τα κοινά, γι' αυτό και σήμερα βρίσκομαι και στο Δήμο, πιστεύοντας ότι μπορώ πάνω στο κομμάτι αυτό να βοηθήσω. Βλέποντας λοιπόν το θέμα, σκέφτηκα πόσες φορές με συναδέλφους, με την κυρία Μούσιου, είχαμε ανταλλάξει απόψεις για ένα θέμα το οποίο πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι δευτερεύον, γιατί πιστεύουμε μέσα στην εκπαίδευση ότι πολλές φορές οι επιδόσεις είναι αυτές οι οποίες κυριαρχούν. Η ίδια η ζωή μας δείχνει όμως ότι για να καταξιωθεί ένα άτομο θα πρέπει να είναι ένα άτομο το οποίο να είναι ισορροπημένο για να μπορέσει μεγαλώνοντας να γίνει αξιοπρεπής, να γίνει άνθρωπος ο οποίος θα μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία. Όλα αυτά όμως έχουν να κάνουν με κανόνες, έχουν να κάνουν με όρους, έχουν να κάνουν με συμπεριφορές, έχουν να κάνουν με τεχνικές, θέματα τα οποία είμαι βέβαιος ότι θα αναπτύξουν οι αρμόδιοι εισηγητές και έχω την εντύπωση ότι από την αίθουσα αυτή θα φύγουμε φωτισμένοι όλοι περισσότερο ή αν θέλετε σοφότεροι. Από την πλευρά του Δήμου αυτό το οποίο ήθελα να τονίσω είναι ότι συζήτησα με τον Δήμαρχό μας, εκπαιδευτικός και ο Δήμαρχός μας, έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις και πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η Δημοτική Αρχή, να μεταφέρω τους χαιρετισμούς, να μεταφέρω τις ευχές ούτως ώστε η εκδήλωση αυτή να φέρει αποτέλεσμα και είμαι βέβαιος γι' αυτό, να ευχηθώ τέτοιες εκδηλώσεις να γίνονται πολύ συχνά, το έχουμε ανάγκη, το έχει ανάγκη η κοινωνία και να διαβεβαιώσω από την πλευρά μου ότι διαβίου μάθηση δεν λέμε. Βρίσκομαι σήμερα εδώ και σαν εκπαιδευτικός, γιατί η ιδιότητα του εκπαιδευτικού δεν τελειώνει με τη σύνταξη. Βρίσκομαι σαν άνθρωπος, βρίσκομαι σαν γονέας και επειδή ζούμε σε μια κοινωνία, πάντα ανταλλάσσουμε απόψεις και όταν κάποιος γνωρίζει κάτι και το μεταφέρει, αυτή είναι η σοφία της ζωής, αυτά είναι τα αποτελέσματα τα οποία περιμένουμε από την κοινωνία μας αύριο. Ευχαριστώ πολύ, εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκδήλωση και θα την παρακολουθήσω με τη δέουσα προσοχή. Να είστε καλά. Παρακαλώ την κυρία Μούσιο για έναν χαιρετισμό. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη Φλόρνας, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ μου συνεργάτη Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πρόεδρε της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πρόεδροι, αγαπητοί Πρόεδροι των Συλλόγων μας Δασκάλων και Καθηγητών, αγαπητές εκλεκτές προσκεκλημένες, είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι γιατί αν η αιτία που βρισκόμαστε σήμερα εδώ όλοι είναι η αγάπη μας για το παιδί, η αφορμή είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα που είχαν οι τρεις διευθυντές τριών σχολείων διαφορετικών βαθμίδων και διαφορετικών τύπων και αυτό ξέρετε δεν συμβαίνει συχνά, νομίζω ότι συμβαίνει πολύ σπάνια, ίσως και πρώτη φορά στην δική μας την περιοχή. Και έτσι λοιπόν θα ξεκινήσω δίνοντας τα συγχαρητήριά μου στον κύριο Καμπουλίτσα,
στην κυρία Χρυσοχοΐδου και στην κυρία Μακατσόρη, τους διευθυντές του πρώτου δημοτικού σχολείου, του πρώτου γυμνασίου και του πρώτου ΕΠΑΛ Φλόρινας. Φυσικά, εξίσου αξιέπαινοι είναι και οι σύλλογοι των γονέων, οι οποίοι είναι πάντα πρωτοπόροι, στέκονται δίπλα στο σχολείο και συνεργάζονται, και πως αλλιώς, αφού είναι κοινός ο στόχος μας, είναι κοινή η αγωνία μας και η πορεία μας είναι κοινή και πρέπει να είναι γεμάτη συνεργασίες και ανταλλαγές απόψεων, ιδεών, πρακτικών. Το θέμα μας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας είναι το μεγαλύτερο στοίχημα και της οικογένειας και του σχολείου, αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης. Βλέπουμε σήμερα πόσα πολλά προβλήματα αναδεικνύονται στις συμπεριφορές των παιδιών. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που είναι απροχώρητη πλέον και πρέπει πραγματικά όλοι να συνδράμουμε στο μέγιστο βαθμό, με τον καλύτερο τρόπο και με όλες μας τις δυνάμεις. Ο ρόλος του γονιού, ο πιο δύσκολος ρόλος που έχουμε στη ζωή μας, όσοι αξιωθήκαμε να είμαστε γονείς, είναι ένας ρόλος, όπως λένε, χωρίς πρόβα, κατευθείαν πρεμιέρα. Οπότε είναι φυσικό όλοι να πέφτουμε πολλές φορές σε κάποια σφάλματα, να μην ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις. Σε αυτούς τους προβληματισμούς έρχονται να μας βοηθήσουν οι ειδικοί, οι οποίοι πάντα έχουν να μας δώσουν την άποψη της επιστήμης και μέσα από τα λεγόμενά τους πάντα θα βρούμε ενδιαφέροντα πράγματα που θα μπορούμε να υιοθετήσουμε για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Η νέα γενιά αντιμετωπίζει πάρα πολλές προκλήσεις. Η ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας και η ψηφιακή εξέλιξη μας έχουν φέρει σε μια τελείως διαφορετική κοινωνία, που τα παιδιά μας ξέρουν τα πάντα από πολύ μικρές ηλικίες και πραγματικά πρέπει να διαχειριστούμε πάρα πολλά πράγματα με εξαιρετική λεπτότητα, να είμαστε πάντα παρόντες, να είμαστε σε επαγρύπνηση, σε εγρήγορση, γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι γύρω μας. Επίσης, εμείς από το σχολείο είναι πάρα πολύ σημαντικό να αφουγκραζόμαστε όλες τις ανάγκες των παιδιών. Οι συστάσεις που δίνουμε πάντα είναι η έμφαση στη συμπεριφορά και στην προσωπικότητα του παιδιού να υπερτερεί αυτής ανάγκης για επίδοση. Η ψυχή επίδοση είναι κάτι που μπορεί να το επιδιώξεις και να το καταφέρεις. Μία τραυματισμένη ψυχή, μία προσωπικότητα καταρακωμένη, ένα παιδί που δεν πατάει στα πόδια του, χρειάζεται σαφώς πολύ μεγάλη βοήθεια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνδράμουν στις προσπάθειες της εκπαίδευσης. Θέλω να το πω τώρα που βρίσκονται και πολλοί γονείς μες στην αίθουσα, ότι όλη η θεσμική φόρηση, τοπική αυτοδιοίκηση, περιφερειακή αυτοδιοίκηση, όλοι όσοι εμπλέκονται με την εκπαίδευση είναι πάντα αρρωγοί δίπλα μας σε ό,τι ζητήσουμε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Έτσι, η κυρία Φουδούλη ξέρει, γιατί την ενόχλουμε πολλές φορές εμείς από την πρωτοβάθμια. Λοιπόν, και είναι εξαιρετικό να έχουμε συμμάχους, να ξέρουν και τα παιδιά μας ότι όλοι είμαστε γι' αυτά, είμαστε παρόντες και προσπαθούμε για το καλύτερο. Και ο κύριος Τόνας και εγώ συνεργαζόμαστε καθημερινά για θέματα εξαιρετικά αιχμηρά, δύσκολα. Είμαστε πάντα στη διάθεση όλων, αλλά νομίζω ότι και τέτοιες συναντήσεις μας διαφωτίζουν εξαιρετικά και μας βάζουν σε σωστούς προβληματισμούς και μας δίνουν διεξόδους σε ό,τι μας απασχολεί. Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία σε αυτή την ωραία πρωτοβουλία και εύχομαι, αγαπητοί μας διευθυντές, να συνεχιστεί. Σας ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, το σκονάκι μου δεν ήταν πολύ καλό. Παρακαλώ τον κύριο Αλεξιάδη να έρθει για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να είμαι ο τελευταίος, σας κουράσαμε λίγο. Πάρα πολύ ωραίο το θέμα, ωραία πρωτοβουλία. Εγώ ήρθα εδώ πρώτα ως γονέας και μετά ως πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής. Σίγουρα όλοι μας, δεν απαραίτητα να είναι κάποιος γονέας για να το παρακολουθήσει το θέμα. Σίγουρα
θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και δεν ξέρουμε τον τρόπο. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ πέρα. Ελπίζω, δεν θα σας κουράσω, ελπίζω οι συγγήτριες να μας πούνε κάποια πράγματα, να αποκομίσουμε φεύγοντας όλοι από την αίθουσα, να έχουμε κερδίσει κάτι που θα μπορούμε να το μεταδώσουμε στο παιδί μας και ίσως είναι ωφέλιμο να το βοηθήσει για να συνεχίσει στη ζωή του. Τελευταίος ομιλητής πάντα δεν λέει πολλά πράγματα, γιατί οι προκάτοχοι τα έχουν πει όλα. Με καλύψατε. Α, έχουμε κι άλλους. Ωραία. Καλή συνέχεια από μένα, καλές εργασίες. Περιμένουμε να σας παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον. Τον κύριο Τόνα, παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι εδώ πέρα ως αναπληρωτής Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή όσον αφορά το αποδιοικητικό πόστο. Παρ' όλα αυτά, πίσω από την αρμοδιότητα και ιδιότητα αυτή, εξακολουθώ και είμαι εκπαιδευτικός, παρά το γεγονός ότι έχω αρκετά χρόνια να μπω στην τάξη και φυσικά είμαι και γονέας παιδιών, πλέον μεγάλο μέρος, αλλά γονέας. Να ξεκινήσω από δύο πράγματα θέλω ιδίως να τονίσω. Πρώτο, όταν είδα την πρόσκληση, χάρηκα πάρα πολύ, γιατί αυτό που το είπε και ο κ. Μαραγκός, το είπε και η κυρία Μούσιο, τρεις διευθυντές από τρία διαφορετικά σχολεία τριών βαθμίδων όλου του εύρους της εκπαίδευσης συνένωσαν τις δυνάμεις τους μαζί με τους λόγους γονέων και δημόνων και οργάνωσαν αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Τους αξίζει μπράβο βέβαια, συγχαρητήρια στον κύριο Καπουλίτσα, στην κυρία Μακατσόρη, πάντοτε δραστήρια, εμείς την ξέρουμε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και στην κυρία Χρυσοχοίδου, μια διευθύντρια με διαρκείς ανησυχίες, φόβους, στεναχώριες. Υπό μια διαρκή πίεση και ένταση, έτσι ώστε να είναι όσο γίνεται πιο τέλεια στον χειρισμό του σχολείου, που είναι μεγάλο σχολείο, όπως επίσης και το ΕΠΑΛ, δύσκολο σχολείο, αλλά πάντοτε πρωτοπόρες και πάντοτε με δυναμισμό. Δεύτερο που ήθελα να επισημάνω εδώ πέρα, όταν διάβασα τον τίτλο της εκδήλωσης, «Παιδική παντοδυναμία, εφηβική αυτονομία, μια πλευρά του ίδιου νομίσματος», μου ήρθε να σχολιάσω και τα τρία κομμάτια αυτού του τίτλου. Το πρώτο κομμάτι, παιδική παντοδυναμία. Υπάρχει άραγε παντοδυναμία από τη μεριά των παιδιών προς το σπίτι, τέτοια έτσι ώστε να δημιουργεί προβλήματα. Βάζω ένα ερώτημα. Το βάζουν βέβαια και οι οργανωτές. Δεύτερο, εφηβική αυτονομία. Αυτή η αυτονομία που υπάρχει από τη μεριά των εφήβων είναι τέτοια και τόσο μεγάλη έτσι ώστε να δημιουργεί προβλήματα, είτε στο σπίτι είτε έξω από το σπίτι. Και στο τρίτο στάδιο, η συνήθις διατύπωση είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Εδώ το βλέπουμε λίγο διαφορετικό να αναφέρεται. Μια πλευρά του ίδιου νομίσματος. Είναι όντως έτσι? Αυτά τα ωραία ερωτήματα που μας θέτουν εδώ οι ειδικοί επιστήμονες, περιμένουμε όντως με μεγάλο ενδιαφέρον να τα παρακολουθήσουμε και θα ευχόμουν όλοι να αποκοπήσουμε κάτι προς όφελος και των παιδιών και φυσικά και των σχολείων μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμες αρχές, κυρίες και κύριοι, αγαπητές επιστημόνισσες, εκ μέρους της ΕΛΜΕ Φλόρινας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Χαιρετίζουμε τη σημερινή εκδήλωση, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Αποτελεί η σημερινή εκδήλωση μία απόδειξη ότι οι γονείς και οι δαιμόνες αλλά και οι εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν ένα αδιάλειπτο ενδιαφέρον για την ολιστική ανάπτυξη των παιδιών. Ενδιαφέρονται για όλα τα ζητήματα που προκύπτουν αλλά και για τη σταθερή ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τις παιδαγωγικές και επιστημονικές εξελίξεις σε τομείς ψυχολογίας και παιδαγωγικής. Αξίζουν πραγματικά θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στους πρόεδρους των συλλόγων γονέων και δαιμόνων των τριών σχολείων, σαφώς και στους τρεις διευθυντές συναδέλφους, τον κύριο Καπουλίτσα, την κυρία Μακατσόρη και την κυρία Χρυσοχοίδου, για τη σημερινή πολύ άξια πρωτοβουλία τους, για την πρωτοβουλία η οποία ανοίγει το σχολείο στην τοπική κοινωνία και επίσης και στις άξιες επιστημόνισσες που είμαι βέβαιη ότι από τις οποίες θα ακούσουμε πολύ εμπεριστατωμένες εισηγήσεις.
γονείς και εκπαιδευτικοί πρέπει να βρίσκονται σε μια δημιουργική αλληλεπίδραση και συνεργασία για το καλό των μαθητών. Η σημερινή εκδήλωση επιβεβαιώνει και ενισχύει αυτό το πνεύμα και εύχομαι να είναι εφετηρία και άλλων παρόμοιων. Και πάλι συγχαρητήρια και καλή επιτυχία σας. Τον κύριο Ρωμανίδη από τους συναδέλφους της Πρωτοβάθμιας. Καλησπέρα σε όλους. Εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλόρινας, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να σας συγχαρούμε για αυτή την πρωτοβουλία και αυτή την εκδήλωση. Πιστεύουμε ότι η οικογένεια είναι ο χώρος που διαμορφώνονται οι αρχές και οι αξίες, οι πρώτες αρχές και αξίες, παίρνουν τα όρια και οι κανόνες στα μικρά παιδιά. Πιστεύουμε επίσης ότι ο ρόλος των γονιών είναι πάρα πολύ σημαντικός, όπως εξίσου είναι και των εκπαιδευτικών μετέπειτα στο σχολείο, και εκεί υπάρχουν και όρια και κανόνες. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν, πιστεύω, στο να περιορίσουμε την παιδική, να το πω εντός εισαγωγικών, παιδική παντοδυναμία και να μας οδηγήσουν στην εφηβική αυτονομία αργότερα, έτσι ώστε να εφοδιάσουμε την κοινωνία με ικανούς πολίτες, με εφήβους οι οποίοι θα έχουν ελευθερία λόγου και κρίσης. Αυτά είχα να σας πω. Πιστεύω, σας εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε όλα όσα έχετε να μας πείτε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ τον κύριο Παπαδόπουλο, πρόεδρο του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Γυμνασίου Φλόρινας. Καλησπέρα και από μένα, κυρίες και κύριοι, από το Πρώτο Γυμνάσιο Φλόρινας. Η παιδική ηλικία είναι ένα διάστημα της προετοιμασίας του παιδιού που φτάσει στην εφηβεία. Θυμάμαι τα δικά μου παιδικά χρόνια, που το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων, στις όποιες απαιτήσεις μας και στα θέλω μας, μας έλεγαν «Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στη ζωή». Πλέον εμείς, σαν γονείς, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με το μότο ότι φυσικά και πρέπει να τα έχουν όλα. Ως και εικαστικός πλέον στην Έδεσα, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όταν βάζω τα παιδιά να ζωγραφίσουν ελεύθερο σχέδιο, το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή το 99,9% των παιδιών, ζωγραφίζει στο ελεύθερο του σχέδιο ζωγραφιές με βία. Το οποίο αυτό έχει να κάνει με τους ήρωες όλους που βλέπουν στις ταμπλέτες τους, στα κινητά τους, σε όλα τα παιχνίδια. Σε αυτή την αλλαγή στάσης των γονέων αλλά και των παιδιών, και σε πολλά άλλα θέματα θα μας ενημερώσουν οι εξαίρετες ομιλήτριες που έχουμε σήμερα, η κυρία Παπακυριακού και η κυρία Γιαννουτάτη, τεκμηριώνοντας και το τίτλο της σημερινής εκδήλωσης, «Παιδική παντοδυναμία και εφηβική αυτονομία. Μια πλευρά του ίδιου νομίσματος με ερωτηματικό ή χωρίς». Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ την κυρία Τζίκου, πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμών του Πρώτου ΕΠΑΛ Φλόρινας. Καλησπέρα σας, αγαπητοί γονείς. Η σημερινή εκδήλωση που διοργανώνουμε με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των άλλων σχολείων εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης και προβληματισμού τόσο των μαθητών όσο και των γονιών. Προηγήθηκαν κάποιες εκδηλώσεις, θα ακολουθήσουν και άλλες, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα συμβάλλουμε κι εμείς με τη δύναμή μας στην αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων που αφορούν τα παιδιά μας, αλλά και τον δικό μας δύσκολο ρόλο των γονιών. Σήμερα η ανάγκη είναι πιο επιτακτική. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες της έξαρσης της εφηβικής βίας μέσα και έξω από το σχολείο, μιας παιδικής και εφηβικής εκρηκτικότητας που αναδιατάσσει και αναπροσαρμόζει στάσεις και τρόπους διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα. Θεωρούμε πως η έγκυρη ενημέρωση για όλα αυτά τα θέματα θέτει τις βάσεις για μια ορθότερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τα παιδιά μας και τις σχέσεις μας μαζί τους. Με αυτές τις σκέψεις, επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω και να ευχηθώ να γίνει η εκδήλωση αφορμή για γόνιμους προβληματισμούς και ουσιαστική υποστήριξη. Ευχαριστώ. Η
Κλείνοντας το πρώτο κομμάτι, ο διευθυντής και η διευθύντρια στο σχολείο που συνεργάστηκαν θα απευθύνουν ένα χαιρετισμό. Ξεκινάμε από τον κύριο Καπουλίτσα, διευθυντή του πρώτου δημοτικού σχολείου. Αξιότιμες αρχές, αγαπητοί γονείς, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να συγχαρώ τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των τριών σχολείων για την πρωτοβουλία τους να συνδιοργανώσουν τη σημερινή εκδήλωση που έχει σκοπό να ενημερώσει τους γονείς των μαθητών μας και όχι μόνο για το πώς μπορούν να βελτιώσουν τη σχέση με τα παιδιά τους. Η σχέση γονέων-παιδιών δεν προκύπτει από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά χτίζεται με τα χρόνια. Η σχέση αυτή πρέπει να είναι υγιής για να μπορεί να αποδώσει και καρπούς. Το να είμαστε γονείς δεν μαθαίνεται, ούτε υπάρχει σχολή που μπορεί να μας διδάξει συμπεριφορές και κανόνες. Οι εμπειρίες και τα καθημερινά γεγονότα είναι αυτά που μας καθοδηγούν. Όταν ένα παιδί λάβει αγάπη από την οικογένειά του, μεγαλώνοντας θα είναι σε θέση να δώσει αγάπη. Πρέπει να διαθέσουμε τον απαιτούμενο χρόνο για να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά μας να κουμπίσουν πάνω μας και να εκφράσουν τις ανησυχίες τους. Να τους συμπαρασταθούμε με αγάπη, υπομονή και κατανόηση, με ενθάρρυνση και ζεστασιά, βοηθώντας τα να ξεπεράσουν τις δύσκολες φάσεις της ζωής τους. Και ας τους υπενθυμίζουμε καθημερινά πόσο πολύτιμα είναι στη ζωή μας. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις εκλεκτές ομιλήτριες, υπεύθυνες της ομάδας πρόληψης και πρώιμης παρέμβασης, την ψυχολόγο την κυρία Παπακυριακού, τη λογοθεραπεύτρια κυρία Γιαννουτάκη, οι οποίες θα προσπαθήσουν να απαντήσουν στο ερώτημα «Παιδική παντοδυναμία και εφηβική αυτονομία είναι μία πλευρά του γυρομίσματος». Καλή επιτυχία. Παρακαλώ την κυρία Σοχοίδου, διευθύντρια του πρώτου γυμνασίου Φλόρινας. Επίσημη προσκεκλημένη, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί συνάδελφοι, εκλεκτές ομιλήτριες, καλησπέρα και από μένα. Έχουν υποθεί πάρα πολύ ωραία πράγματα, τα οποία κάλυψαν ένα μεγάλο κομμάτι της αποψινής μας συνάντησης. Εγώ θα καταθέσω έτσι μία σκέψη, το ότι το κάθε παιδί έχει μόνο μία φορά την ευκαιρία στη ζωή του να αναπτυχθεί και αυτό εμάς τους εκπαιδευτικούς μας συγκινεί ιδιαίτερα. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, αγρυπνούμε θα λέγαμε, ζούμε κάθε μέρα με τα παιδιά, βιώνουμε όχι μόνο το μαγευτικό αυτό ταξίδι τους και την πορεία τους προς τη γνώση, αλλά τις ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς τους, πολλές φορές και τις παρεκκλίνουσες δυστυχώς συμπεριφορές, αλλά νιώθουμε υπεύθυνοι, νιώθουμε όλο αυτό το βάρος που μας αναλογεί σαν εκπαιδευτικούς, γιατί πρέπει να σταθούμε σαν όχι μόνο στήριγμα στα παιδιά, αλλά και σαν φάρι φωτεινή για να μπορέσουμε να τους δείξουμε έναν δρόμο. Γι' αυτό και συγχαίρουμε τις πρωτοβουλίες και τις στηρίζουμε. Ευχαριστούμε τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων που πάντα είναι κοντά μας. Και βέβαια δεν θα πάψουμε ποτέ να κουραζόμαστε, θα είμαστε κοντά τους με ακάματες προσπάθειες, άγρυπνοι πάντα με τα μάτια της ψυχής μας, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους νέους που εμείς τους πλάθουμε, και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να έχουμε αυτό το όραμα, αυτή την αγάπη, όσο κόπο και όσες προσπάθειες και αν χρειαστούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και συγχαίρομαι και ευχαριστούμε πολύ και τις εκλεκτές ομιλήτριες. Καλή επιτυχία. Κυρία Μακατσόρη, διευθύντρια του πρώτου ΕΠΑΛ Φλόρινας. Σας καλωσορίζουμε όλους στην εκδήλωση. Οι προλαλήσαντες με κάλυψαν, τα είπαν όλα. Αυτό που έχω εγώ να σας πω από την εμπειρία μου, εμείς ερχόμαστε σε επαφή με την εφηβική ηλικία. Τα παιδιά έχουν ανάγκη να τα ακούτε,
να είστε δίπλα τους, να τα στηρίζετε και να τα επενείτε. Μπορεί να μην είναι καλοί μαθητές, αλλά να τα επενείτε σε αυτό που κάνουν. Το έχουν ανάγκη. Να δείχνετε στα παιδιά σας ότι είναι το, πολυτιμότερο πράγμα στη ζωή σας. Θέλω να συγχαρώ τους συλλόγους γονέων και κινδεμόνων και των τριών σχολείων και να ευχαριστήσω τις δύο εκλεκτές ομιλήτριες, την κυρία Παπακυριακού Μαρία και την κυρία Γιαννουτάκη Ιωάννα, οι οποίες στηρίζουν πάντα δράσεις των σχολείων μας και είναι δίπλα στα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο στην κυρία Γιαννουτάκη Ιωάννα και την κυρία Παπακυριακού Μαρία να μας αναλύσει το θέμα. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η κυρία Παπακυριακού. Η κυρία Γιαννουτάκη θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το φτιάξαμε επίτηδες για να αναβάσουμε την αγωνία σας και τις προσδοκίες σας. Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Να ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ όλους τους συλλόγους που είχαν την πρωτοβουλία και τα σχολεία που μας κάλεσαν. Και φυσικά είναι παράδειγμα προς μίμηση η συνεργασία. Ιωάννα, θέλω τη βοήθειά σου όταν θα σου κάνω σήμα, θα αλλάζεις τις διαφάνειες. Λοιπόν, να δούμε λίγο αρχικά έτσι τι θα δούμε σήμερα. Η λέξη όρια δεν υπήρχε στον τίτλο, αλλά αυτό είναι το θέμα μας σήμερα λοιπόν. Τι σημαίνει βάζω όρια, γιατί κάπως έτσι χτίζεται τελικά ή όχι η παιδική παντοδυναμία και η εφηβική αυτονομία. Θα δούμε στην πορεία ποια προβλήματα μπορεί να προκύπτουν από τη χρήση της εξουσίας είτε του γονέα είτε του εκπαιδευτικού είτε του συστήματος γενικότερα. Γιατί είναι χρήσιμα τα όρια, γιατί γίνεται τόσο ντόρος τέλος πάντων γύρω από τα όρια. Ποιοι είναι οι τρόποι διαμόρφωσης των ορίων. Ποιο είναι το επικοινωνιακό πλαίσιο το οποίο βοηθάει στην οριοθέτηση τελικά. Και τι συμβαίνει στην εφηβεία. Είναι ένα θέμα τα όρια το που αγγίζει όλες τις ηλικίες, γι' αυτό και όταν μας προτάθηκε να μιλήσουμε σε τρία σχολεία ταυτόχρονα, αυτό που μας ήρθε στο μυαλό είναι να θέσουμε το θέμα των ορίων, γιατί τελικά αγγίζει και το δημοτικό και το γυμνάσιο και το λύκειο. Βέβαια υπάρχει εξέλιξη στο πόσο αυστηρά ή όχι είναι αυτά τα όρια. Αλλά θα ξεκινήσουμε πρώτα λίγο με μία άσκηση σε όλους τους δασκάλους και εκπαιδευτικούς. Εδώ που παρακαλώ να μην με μαλώσουν για τα ορθογραφικά μου. Ως παιδί δασκάλου το έχω πολύ άγχος αυτό. Λοιπόν, θέλω ελεύθερα να πείτε, να φωνάξετε τέλος πάντων, ό,τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη όρια. Και εγώ θα γράφω, εσείς λέτε. Κανόνες. Ωραία, συνεχίστε. Ώρα επιστροφή στο βράδυ. Όχι, ούτε εδώ. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Ναι, ό,τι σας έχω μυαλό. Συνεργασία. Μόλις την έβαλα στα φυγή, άρχισε. Λοιπόν, φτάνει. Νομίζω τέλος. Ωραία. Κράτα το σπίτι.
Όπως βλέπουμε λοιπόν, οι περισσότερες, όχι όλες ευτυχώς, έχουν μια αρνητική χρειά. Μπορείς να κάτσεις, Ιωάννα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν ωραίος πίνακας. Έχουμε λοιπόν αυτή την αρνητική χρειά. Σκοπός μας λίγο σήμερα είναι όσο γίνεται να σπάσουμε αυτό το στερεότυπο ότι τα όρια έχουν αρνητική χρειά και μια αυστηρότητα. Η έννοια του ορίου λοιπόν είναι μια έννοια που έρχεται συχνά στη συζήτηση μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών, θεραπευτών, ως μια έννοια κλειδί για να φτιάξουν μια αναμενόμενη ορθή συμπεριφορά σε παιδιά και εφήβους. Μια μη αποδεκτή συμπεριφορά ενός παιδιού ή εφήβου γίνεται προσπάθεια να αλλάξει βάζοντας ενήλικες όρια, λέγοντας δηλαδή στο παιδί τι δεν επιτρέπεται να κάνει. Επίσης, όταν αυτό το παιδί δεν αλλάζει τη συμπεριφορά του μετά από τη σύσταση αυτή, συχνά σκεφτόμαστε ότι αυτό το παιδί δεν έχει όρια. Η έννοια του ορίου συχνά συγχέεται λοιπόν και με την έννοια της υπακοής των ανηλίκων στους ενήλικες και γίνεται αντικείμενο συζήτησης όταν αυτή η υπακοή δεν επιτυχάνεται. Επίσης, συγχέεται με έννοιες όπως είναι η πειθαρχία, σπανιότερα όμως και με την έννοια του σεβασμού, τη συνεργασία των ανηλίκων με τα ενήλικα πλαίσια, δηλαδή θέλουν οι ενήλικες να μπουν οι ανήλικοι μέσα στο πλαίσιο που αυτοί έχουν φτιάξει. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι ένας τόσο νεαρός άνθρωπος βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία να αντιληφθεί και να κατανοήσει τους κανόνες της κοινωνικής ομάδας στην οποία βρίσκεται. Δεν τους έχει κάνει κτήμα του ακόμη. Συχνά δεν έχει καταλάβει ποια είναι η χρησιμότητά τους, πέρα από το να έχει την εύνοια των μεγάλων. Αυτό κάνει τη συνειδητοποίηση και την τήρηση των κανόνων ή των ορίων δύσκολη από την πλευρά των παιδιών. Θα ισχυριστώ λοιπόν, ίσως λίγο να... Είναι λίγο σουπαριστικό θα έλεγα, ότι είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό δηλαδή ένας υγιής οργανισμός απλά να κάνει αυτό που του λένε. Αυτό είναι δείγμα ανοριμότητας και ίσως και χαμηλής ευφυΐας. Αυτό που είναι κοινωνικά βιώσιμο και άρα πρέπει να είναι ο στόχος μας, είναι ο οργανισμός να αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα της τήρησης των ορίων και των κανόνων, όχι μόνο από τον ίδιο, αλλά και πώς ωφελείται το κοινωνικό σύνολο, η οικογένεια ή το σχολείο από την τήρηση των κανόνων. Θα δούμε λοιπόν κάποιους μύθους. Εδώ, θα συγχωρέσετε το λάθος μου, άλλαξε λίγο στην παρουσίαση στο PowerPoint, εντάξει, πάντα πρέπει να έχω ένα λαφάκι για το καλό. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι μύθοι και να δούμε ποιες είναι οι πραγματικότητες. Υπάρχει αυτή η κουβέντα ότι τα όρια δίνουν ασφάλεια. Το βάζω στην κατηγορία των μύθων, γιατί δεν αρκεί μόνο να μιλάμε για τα όρια ως ασφάλεια. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν λέμε ότι τα όρια προσφέρουν ασφάλεια στα παιδιά, αυτό προϋποθέτει κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Να συμφωνούν, για παράδειγμα, και οι δύο γονείς στην οδηγία που δίνουν. Ή να συμφωνεί όσο γίνεται μια μεγαλύτερη ομάδα γύρω από τα όρια και τους κανόνες που θέτουν στο παιδί. Και δεύτερον, η οδηγία είναι προστατευτική για το παιδί και όχι για να βολευόμαστε εμείς, έτσι. Και οπότε ένας μύθος είναι ότι το όριο είναι τιμωρία. Το όριο δεν είναι τιμωρία, είναι ένας τρόπος να νιώθει το παιδί ασφάλεια κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια. Τι σημαίνει λοιπόν βάζω όρια, σε ποιον βάζω όρια? Πρώτα να μιλήσουμε λοιπόν για τα όρια που βάζουμε εμείς στους άλλους. Τα όρια στον εαυτό μας. Πόσο εύκολα βάζει ο καθένας όρια στον εαυτό του? Όσοι καπνίζετε για παράδειγμα, πόσο εύκολα βάζετε αυτό το όριο στον εαυτό σας, πόσα τσιγάρα θα καπνίζω την ημέρα? Πώς είστε με το φαγητό, πώς το ελέγχετε αυτό και πόσο εύκολα μπαίνει αυτό το όριο? Τις ώρες που θα βγείτε έξω, πόσο καλά φροντίζετε τον εαυτό σας επίσης, είναι ένα σημαντικό όριο που βάζουμε στον εαυτό μας. Τον φροντίζω καλά ή οι άλλοι ξεπερνάνε τα δικά μου όρια? Κάτω από την ομπρέλα της αγάπης ίσως, ότι ως μαμά πρέπει να φροντίζω πάντα τα παιδιά μου. Οπότε
ξεχνάω τα δικά μου όρια. Πόσο τηρείτε αυτά που λέτε και αυτά που κάνετε. Θέλω να θυμάστε λοιπόν ότι τα όρια είναι σαν ένα κάστρο και τα τείχη που έχει αυτό το κάστρο. Τα τείχη που έχει ένα κάστρο δεν τα βάζει αυτός που είναι έξω από το κάστρο. Δεν τα βάζει η αντίπερα πλευρά, δηλαδή η άλλη, δεν μου έρχεται η λέξη, το άλλο βασίλειο τέλος πάντων. Τα τείχη σε ένα κάστρο τα βάζει αυτός που είναι από μέσα. Άρα εμείς χρειάζεται να σκεφτόμαστε πού είναι τα όρια μας, πόσο κοντά αντέχουμε ο ένας τον άλλον, πόσο κοντά αντέχουμε να έρθει το παιδί μας, πόσο μακριά εμείς θα αποφασίσουμε να βάλουμε αυτό το όριο, πόσο αυστηρά ή πόσο πιο κοντά θα είναι σε εμάς αυτά τα όρια. Στο θέμα των ορίων λοιπόν μπαίνει το αιώνιο ερώτημα κατά πόσο επιτρέπεται η χρήση εξουσίας στις ανθρώπινες σχέσεις, εφόσον γίνεται καλοπροαίρετα και συνετά για το καλό ή το συμφέρον του άλλου προσώπου ή για το καλό της κοινωνίας. Ποιος αποφασίζει ποια είναι τα κατάλληλα όρια, ποια είναι τα όρια τα σωστά για ένα παιδί, ποια είναι τα σωστά όρια για τη δική μας οικογένεια. Είναι σε όλες τις οικογένειες ίδια τα όρια. Ποιος αποφασίζει λοιπόν, το παιδί ή ο γονέας, ποιος από τους δύο ξέρει καλύτερα. Η εξουσία προκαλεί φόβο και ο φόβος πνίγει τη δημιουργικότητα και βοηθάει να γινόμαστε δέκτες των αποφάσεων των άλλων. Δημιουργεί τάσεις φυγής, προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια των άλλων. Ο ισχυρισμός που πολλές φορές μπορεί να το ακούσουμε κυρίως στα μικρότερα παιδιά είναι ότι η μαμά ξέρει καλύτερα, θα κάνεις αυτό που θα σου πω. Καταστρέφει εκείνη τη στιγμή την ικανότητα του παιδιού για αυτοπιθαρχία και ανάπτυξη πρωτοβουλίας. Ενώ αν σκεφτούμε ότι το παιδί μου ξέρει καλύτερα, εξασφαλίζοντας φυσικά ότι δεν διατρέχει κίνδυνο, του δίνουμε την ευκαιρία να ζήσει την δική του ζωή με το δικό του τρόπο. Νομίζω στην επόμενη θα περάσεις, αυτό το είπαμε λίγο. Δεν θέλουμε λοιπόν ούτε γονιό ή εκπαιδευτικό δικτάτορα, ούτε παιδί βασιλιά. Η έννοια της ελευθερίας και των ορίων αποτελούν τη βάση για το χτίσιμο της αυτοπιθαρχίας. Μια πειθαρχία που δεν επιβάλλεται απ' έξω, αλλά επιλέγεται από το παιδί να την εφαρμόσει. Ο γονιός ή ο δάσκαλος μπορεί να χρειάζεται να λειτουργεί λοιπόν με ενσυναίσθηση και αποδοχή, έχοντας σαν εργαλείο του την ενεργητική ακρόαση, δηλαδή ακούω, δίνω πίσω το συναίσθημα. Ακούω, αυτό θα μας πει και η Ιωάννα αργότερα πόσο σημαντικό είναι ο τρόπος που ακούμε, και τη βαθιά κατανόηση στη φύση του παιδιού, το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται. Φυσικά πρέπει το παιδί να ξέρει ποιος είναι ο ενήλικας στο σπίτι, ποιος από τη φύση του μπορεί να κάνει κάποια πράγματα και πότε όχι, και ειδικά για τις μικρότερες ηλικίες. Για παράδειγμα, μπορεί ένα παιδί να σηκώσει το γονιό του. Χρειάζεται αυτό, αν τα παιδιά το αντιληφθούν και τους το δώσουμε σαν παράδειγμα μερικές φορές, θα αντιληφθούν πού είναι το όριό τους τελικά, μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Μπορεί ένα παιδί να πάρει το αμάξι και να πάει να ψωνίσει. Υπάρχουν λοιπόν κάποια όρια. Χρειάζεται το παιδί να αντιληφθεί ποιος είναι ο ενήλικας μέσα στο σπίτι. Τι σημαίνει όμως το να είσαι ενήλικας. Είτε είσαι ο γονέας, είτε είσαι ο εκπαιδευτικός. Είσαι ο πρώτος που ακούει. Δεν μπορούμε να περιμένουμε το παιδί μας να είναι αυτό πρώτο που θα ακούσει αυτό που του λέμε. Είσαι ο πρώτος που συγχωρεί. Το να κρατάμε μούτρα και θυμούς σε ένα παιδί 10 χρονών δεν θα οδηγήσει σε καμία επικοδομητική συζήτηση. Είσαι ο πρώτος που κατανοεί. Είσαι ο πρώτος που απολογείται, που ζητάει συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Είσαι ο πρώτος που υποχωρεί. Ο ενήλικας είναι αυτός που πρέπει να πάει προς το παιδί και να ζητήσει, να τα βρούνε, να εξηγήσει τη θέση του, πώς και γιατί πήρε μια απόφαση. Και χρειάζεται να θυμάσαι ότι είσαι ο μόνος που θα βρίσκει πάντα μια διέξοδο όταν τα πράγματα ξεφεύγουν. Όταν λοιπόν μιλάμε για όρια, εννοούμε τις συνθήκες της ειρηνικής και αρμονικής συνύπαρξης με τον εαυτό μας καταρχήν. Με τους άλλους, με το περιβάλλον,
και η αρχή αυτής της ειρηνικής συνύπαρξης είναι ο σεβασμός. Μέσα από τα όρια, λοιπόν, τα παιδιά μαθαίνουν να ελέγχουν τις κινήσεις του σώματός τους, να αποφασίζουν ανάλογα με τις επιλογές που έχουν, να προσαρμόζονται στις κοινωνικές προσδοκίες και να φέρονται στους άλλους με σεβασμό. Με λίγα λόγια, φτιάχνουν τις ρίζες της κοινωνικότητας και της ασφάλειας. Χωρίς αυτά, το παιδί είναι χαμένο και επιφορτισμένο με ένα αβάσταχτο φορτίο. Είμαι βασιλιάς και κάνω ό,τι θέλω. Τα όρια αυτά φυσικά και αλλάζουν καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν. Δίνεται τόση ελευθερία όσοι μπορεί να διαχειριστεί το κάθε παιδί. Από εμάς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς χρειάζεται χρόνος και εξάσκηση φυσικά. Κάνουμε πειρασματισμούς με τα όρια. Όταν οι γονείς δεν βάζουν όρια, τα παιδιά προκαλούν περισσότερο για να νιώσουν ασφάλεια ότι υπάρχει ένας ενήλικας που μπορεί να τους προστατεύσει. Και πότε θα μας σεβαστούν λοιπόν τα παιδιά μας? Θα σεβαστούν αυτά που τους λέμε όταν μας βλέπουν καλοσυνάτους, όχι άγριους και δίκαιους. Πώς μπορούμε να δείξουμε λοιπόν στα παιδιά μας ότι είμαστε καλοσυνάτοι και δίκαιοι? Πήγαινε πίσω. Με το να ξέρουν τις ζωές μας, να τα αφήνουμε να συμμετέχουν σε αυτές και να συμπεριφερόμαστε καλοσυνάτα και δίκαια στην εργασία μας, στις σχέσεις μας, με τους φίλους μας, γιατί τα παιδιά μπορεί να μην ακούνε αυτά που τους λέμε πάντα, αλλά πάντα μας βλέπουν. Οπότε καλό είναι να προσέχουμε περισσότερο την εικόνα μας, αυτό που κάνουμε, παρά αυτά που λέμε. Πώς μπορούμε να δείξουμε στα παιδιά ότι τα αγαπάμε? Με το να είμαστε συναισθηματικά ανοιχτοί και αληθινοί μπροστά τους. Να τα βοηθάμε να φτιάχνουν τα δικά τους όνειρα και να τα υποστηρίζουμε στην εκπλήρωσή τους. Βιαστικοί, αγχωμένοι γονείς που ασχολούνται με τις σχολικές επιδόσεις, την κοινωνική εικόνα των παιδιών τους και τα πρέπει, δεν αγγίζουν συνήθως το αίσθημα της αγάπης στην καρδιά των παιδιών τους. Και ποιοι είναι οι 5 βασικοί κανόνες, ίσως θα έλεγα, για να βάλουμε τα δικά μας όρια? Με το σκεπτικό, όπως σας είπα, ότι εμείς βάζουμε τα όρια μας προς το παιδί. Είναι να παραμένουμε σταθεροί στην απόφασή μας όταν βάλουμε ένα όριο και ένα κανόνα. Να εξηγούμε ακριβώς τι εννοούμε και να το εννοούμε. Να μην δίνουμε υποσχέσεις που δεν μπορούμε να κρατήσουμε. Πρέπει πρώτα λοιπόν να σεβαστούμε εμείς το παιδί μας, ώστε να μας σεβαστεί και αυτό φυσικά. Χρειάζεται να είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι να ακούσουμε το παιδί και να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματά του, όποια και αν είναι αυτά. Είναι χρήσιμο να έχουμε καθημερινές ρουτίνες σαν πρακτικό κομμάτι, ειδικά από τις μικρότερες ηλικίες, γιατί είναι ένας τρόπος οριοθέτησης. Και φυσικά είναι χρήσιμο όσο γίνεται να λειτουργούμε ως ομάδα, είτε είμαστε στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, είτε είμαστε μέσα στην οικογένεια. Τι να κάνω λοιπόν πριν βάλω όρια? Χρειάζεται να δώσω πληροφορίες για τα συναισθήματά μου σχετικά με μια συμπεριφορά που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, τα δικά μου συναισθήματα. Τα παιδιά δηλαδή θέλουν να μπορούν να οριοθετούν από μόνα τους τη δική τους συμπεριφορά. Π.χ. σε ένα μικρότερο παιδί μπορώ να πω: δεν μου αρέσει να με τραβάνε και να με σπρώχνουν όταν μιλάω με κάποιον. Δεν είναι απαραίτητο να του πούμε το να σπρώχνεις δεν είναι ευγενικό. Εγώ εκείνη την ώρα πρέπει να μιλήσω για το δικό μου συναίσθημα. Αν επιλέγουν οι γονείς να χρησιμοποιήσουν λοιπόν εξουσία, πρέπει να το κάνουν με συνέπεια. Δηλαδή, πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά από την άλλη μεριά ποιες συμπεριφορές τιμωρούνται και ποιες επιβραβεύονται. Χρειάζεται, όπως είπα και νωρίτερα, να κάνουμε ενεργητική ακρόαση. Δηλαδή, ακούμε το συναίσθημα του παιδιού και του το δίνουμε πίσω, του δίνουμε με έναν τρόπο ότι έχουμε καταλάβει για ποιον λόγο μας μιλάει και για ποιον λόγο αρνείται να εκτελέσει, ας πούμε, έναν κανόνα. Είναι πιο πιθανό τα παιδιά να αναλογιστούν έτσι τη συμπεριφορά τους, αν οι μέθοδοι που προσπαθούμε να τους επηρεάσουμε δεν είναι αποτέλεσμα της επιβολής της εξουσίας μας. Χρειάζεται να έχουμε τη γνώση ότι δεν αλλάζουν πάντα τη συμπεριφορά τους, απλά μερικές φορές θα το κάνουν. Κάποιες απλά δεν θα μας δώσουν σημασία.
Η λύση πρέπει να είναι αποδεκτή και από τους δύο συνήθως όταν αποφασίζουμε να βάλουμε κάποια όρια. Δεν υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη λύση, είναι καλό να θυμόμαστε, αλλά κάποια που είναι πιο ταιριαστή σε κάθε οικογένεια, σε κάθε παιδί. Γιατί ο κάθε γονέας είναι μοναδικός, έχει ένα μοναδικό παιδί και του ταιριάζει μια μοναδική λύση. Το τι έκανε οι φίλοι μας, το τι διάβασα στο ίντερνετ, το τι είδα στο Instagram, είναι κακός σύμβουλος και κακός οδηγός. Καλό είναι να παρατηρώ πάντα εμένα, το παιδί μου και την οικογένειά μας όσο γίνεται. Όπως λοιπόν σε όλα τα πράγματα, θέλω κάτι να... Όχι, προχώρα το, θέλω κάτι να πω και μετά θα σου δώσω την πάσα. Όπως σε όλα λοιπόν τα πράγματα, έτσι και σε αυτό, στο κομμάτι της οριοθέτησης, ο βασικός μηχανισμός μάθησης είναι το βιωμένο παράδειγμα. Ένας νεαρός οργανισμός τίνει να μιμείται το παράδειγμα των μεγαλυτέρων όταν βλέπει έμπρακτα ότι αυτό οδηγεί στην ευτυχία, στην ευημερία και σε σχέσεις αγάπης και αλληλοεκτίμησης και όχι όταν φοβάται, όταν μπερδεύεται ή αγνοεί την ουσιαστική χρησιμότητα των κανόνων. Γονείς, όπως είπαμε, που δεν έχουν οι ίδιοι όρια στην καθημερινότητά τους, δεν έχουν πρόγραμμα, δεν συμπεριλαμβάνουν στις καθημερινές δουλειές τα παιδιά τους, δεν εξηγούν γιατί γίνεται κάτι, δεν έχουν συναισθηματικές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, παραλειτουργούν μόνο μηχανικά και δίνουν εντολές, δεν αποτελούν παράδειγμα υγιών ορίων. Όταν, για παράδειγμα, ο γονέας βλέπει τηλεόραση ενώ τρώει, μιλάει στο τηλέφωνο ενώ διαβάζει δίπλα το παιδί του, ξεφεύγει σε καυγάδες μπροστά στα παιδιά του ή δεν δίνει καθαρή πληροφορία σε σχέση με τα συναισθήματά του, δηλαδή, για παράδειγμα, λέει ναι αλλά εννοεί όχι ή είναι δυσαρεστημένος αλλά χαμογελάει ή κλαίει ενώ και κάνει ότι όλα είναι καλά, δεν φαίνεται ο ίδιος να μπορεί να βάλει όρια στον εαυτό του. Και επομένως δεν μπορεί να δώσει το αντίστοιχο παράδειγμα στα παιδιά του, τα οποία αντιλαμβάνονται όλες τις παραπάνω ασάφειες, αλλά δεν μπορούν να τις κατατάξουν κάπου και γι' αυτό θα κάνουν τα δικά τους. Αν λοιπόν θέλουμε τα παιδιά μας να μάθουν και να σέβονται τα όρια, πρέπει να τα βλέπουν στην πράξη σαν φυσιολογικότητα και να τα καταλαβαίνουν ως κριτήριο ευτυχίας. Όχι λοιπόν σαν εκβιασμό στον κόσμο των ενηλίκων και ότι πρέπει να τα τηρούν μόνο για τις κυρώσεις. Ένα παράδειγμα δηλαδή που σκέφτηκα, ίσως θα τέριαζε εδώ, είναι ότι χρειάζεται να σκεφτείτε λίγο το αλκοόλ και την οδήγηση. Δεν πίνω όταν οδηγώ γιατί φοβάμαι μη φάω πρόστιμο. Δεν πίνω γιατί αγαπώ τη ζωή. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς χρειάζεται τα παιδιά μας να μπορούν να αναζητήσουν από μόνοι τους λοιπόν το να οριοθετήσουν τον εαυτό τους. Γιατί αργά ή γρήγορα, το αργότερο στην εφηβεία τους, θα μπορέσουν να υψώσουν το ανάστημά τους απέναντι σε όλα τα όρια ίσως που εμείς προσπαθούμε να βάλουμε και θα μπορέσουν να πούν το δικό τους όχι, το οποίο δύσκολα θα μπορέσουμε να το ανατρέψουμε, καθώς θα είναι πια αρκετά δυνατά ώστε να μας φέρουν σε δύσκολη θέση. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να θυμάσαι ότι τα παιδιά μαθαίνουν συμπτωματικά. Και εδώ η Ιωάννα θα μας πει περισσότερα πράγματα λοιπόν για το επικοινωνιακό πλαίσιο, στο οποίο πώς καταφέρνουμε λοιπόν να το βάλουμε το όριο. Καλησπέρα και από μένα. Πριν σας πω όμως, πρέπει να αιτιολογήσουμε τι σημαίνει η μάθηση είναι συμπτωματική, γιατί εδώ έχουμε και πολλούς εκπαιδευτικούς. Από την ώρα που γεννιόμαστε καταρχάς, δεν ξεκινάμε να διαβάζουμε βιβλία. Θυμηθείτε ότι όλα τα αναπτυξιακά στάδια, ειδικά αυτοί που δουλεύουν με πολύ μικρά παιδιά, μαθαίνονται μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Από τη στιγμή που σε βλέπω και είσαι δίστροπος, δεν είναι το έχω διαβάσει σε κάποιο βιβλίο, μέσω της αλληλεπίδρασης με τους άλλους το μαθαίνω. Είναι μια φυσική διαδικασία. Όταν πλησιάζεις ένα μωρό 6 μηνών και του λες «Τι κάνεις!», το μωρό θα αρχίσει να κλαίει. Σωστά. Κάποιοι, αχ, σε τρόμαξα, γλυκιά μου, ναι, με συγχωρείτε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, το μωρό δεν έχει διαβάσει, ούτε ξέρει, ούτε έχει πολλά να του διαβάσει παραμύθια. Έτσι λοιπόν, θέλω να σας πω ότι
πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας, πέραν από τα εκπαιδευτικά κομμάτια, τα οποία μας εξελίσσουν, τα μαθαίνουμε συμπτωματικά. Μαθαίνουμε να μιλάμε γιατί ακούμε τους άλλους να μιλάνε. Γιατί αν δεν ζούσαμε εδώ και ζούσαμε στην Κίνα, θα μιλούσαμε Κινέζικα. Μαθαίνουμε να τρώμε γιατί βλέπουμε τους άλλους να τρώνε. Η μίμηση είναι αυτή η οποία με βοηθάει να εξελιχθώ. Βέβαια, το να μιμούμε συμπεριφορές δεν σημαίνει ότι απόλυτα ταυτίζομαι. Με βοηθάει να εξελιχθώ. Παραδείγματος χάρη, όλοι οι ομιλητές κάνουν αυτό. Ο καθένας έκανε, προσάρμοσε λοιπόν το μικρόφωνο πάνω κάτω. Εγώ τι έκανα, σκέφτηκα εκεί, θα μιμηθώ αυτή τη συμπεριφορά, γιατί η Μάρια, εντάξει, όσο να το πεις είναι λίγο πιο μικρόσωμη, και έτσι χρειάζεται να το ανεβάσω πιο πάνω. Συνεχώς, συνέχεια, όλες τις ημέρες, όλες τις στιγμές, κάνουμε αυτή την κατάσταση. Κανένας δεν ήρθε εδώ, μάλλον υπάρχει κάποιος που έρχεται πρώτη φορά εδώ. Δεν έχει ξανάρθει. Όλοι έρχεται. Ωραία. Θα πω ένα άλλο παράδειγμα αμέσως μετά. Προχώρα. Πλαίσια, όρια, πλαίσια, δεν ξέρω ποια λέξη θέλετε χρησιμοποιήστε. Εδώ λοιπόν έρχεται η επιστήμη της λογοθεραπείας, η οποία θα μου δώσει απάντηση. Η λογοθεραπεία λοιπόν είναι μια επιστήμη που ασχολείται γενικά σε όλο το έδος της, στο κομμάτι της επικοινωνίας. Ο λογοθεραπευτής τι νομίζετε ότι κάνει? Φωνάζουμε εκεί το παιδί, πατάμε δύο κουμπιά, άντε μίλα, άντε πες. Φτιάχνει πλαίσιο. Φτιάχνει το ιδανικό πλαίσιο, γιατί αυτός είναι ο ενήλικας, έχει εκπαιδευτεί ώστε να είναι πολύ γρήγορος και να έχει πάρα πολλά εργαλεία στο μυαλό του, έτσι ώστε να μπορέσει, είτε μικρός είτε μεγάλος, να καλλιεργήσει και να αναδείξει συμπεριφορές και δεξιότητες. Δεν πατάμε κουμπιά. Πες αυτό, μην το λες, γιατί ο σκοπός είναι αυτό που είπε και η Μαρία, το να μπορέσει όλος να πάρει πρωτοβουλία να μιλήσει, όχι με το ζόρι να μιλήσουν. Άρα λοιπόν, από την πρώτη στιγμή που γεννιόμαστε, μας παίρνουν και μας βάζουν εδώ. Το πρώτο πράγμα είναι το πλαίσιο. Ότι εσύ που είσαι μωρό και δεν ξέρεις, μπαίνεις εδώ. Μόλις είναι η ώρα να κοιμηθείς, σε παίρνει και σε βάζει στο κρεβάτι. Και συνεχώς λοιπόν δημιουργούμε πλαίσια, συνέχεια. Τώρα είμαστε σε ένα πλαίσιο. Είναι αυτό με το κάστρο, το παράδειγμα που ήθελες να δώσεις, ότι είμαστε εμείς εδώ πέρα. Πώς θα σας φαινόταν αν ήταν ανοιχτή η πόρτα και έμπαινε ένα μηχανάκι μέσα και ερχόταν ένα παιδί και έφτυνε? Υπάρχει ένα φυσικό όριο, ένα φυσικό πλαίσιο, το οποίο μας βοηθάει να επικοινωνήσουμε και να αλληλεπιδράσουμε. Δεν είμαστε εμείς εδώ οι καλοί και οι απ' έξω είναι οι κακοί. Άρα το όριο δεν είναι κάτι και το πλαίσιο δεν είναι κάτι το οποίο είναι αποτρεπτικό. Δυστυχώς έχει αυτή την αρνητική χρειά. Κάθε φορά λοιπόν, ανάλογα σε ποια κατάσταση, σε ποιο σημείο είμαστε, ποιον έχουμε απέναντί μας, από την ώρα που γεννιόμαστε μέχρι την ώρα που κλείνουμε τα μάτια μας, βρισκόμαστε σε πλαίσια. Όχι στερεοτυπικά πλαίσια. Έτσι είναι σημαντικό. Γιατί αν εγώ δεν ήξερα σήμερα σε ποιο σπίτι θα πάω και ότι το κρεβάτι μου είναι εκεί και το μαξιλάρι μου είναι αυτό, πώς νομίζετε ότι θα αισθανόμουν? Ή αν δεν ήξερα πού θα πάω σήμερα, ή θα πάω αύριο κάπου αλλού, ή μεθαύριο κάπου αλλού. Πάτε διακοπές και την πρώτη νύχτα η μισή δεν κοιμόμαστε. Και λέω, εντάξει, μεγάλος άνθρωπος είμαι. Βλέπετε λοιπόν ότι το πλαίσιο μου προκαλεί ηρεμία, στοϊκή ηρεμία. Είναι πολύ σημαντικά λοιπόν τα πλαίσια. Από την ώρα που γεννιόμαστε και καλλιεργούμε αυτή την κατάσταση και μας βοηθάει, το χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο. Πάμε παρακάτω. Επικοινωνιακός σύντροφος. Η λέξη γονέας δεν με ευχαριστεί ιδιαίτερα, με προκαλεί ένα αίσθημα ευθύνης και ένα εσύ είσαι ο γονέας και εσύ πρέπει να το φτιάξεις το παιδί σου. Και για μας που έχουμε και λίγο πιο δυσκολεμένα παιδιά, μας ακούγεται κάπως περίεργα. Πάλι θα πάμε στο κομμάτι της λογοθεραπείας και θα πούμε ότι μιλάμε για τον επικοινωνιακό σύντροφο. Η λέξη σύντροφος είναι πολύ όμορφη, έτσι. Έχει αγάπη, έχει φροντίδα, έχει ηρεμία, ακόμα και αν δεν υπάρχει η ετυμολογία της λέξης αυτής. Ο επικοινωνιακός σύντροφος, θεραπευτικά θα σας μιλήσω, απλά το πώς περνάμε από τα θεραπευτικά προγράμματα μέσα στην καθημερινότητα και ότι δεν πρέπει να μένει μόνο σε θεραπείς και σε ανθρώπους που έχουν λίγο περισσότερο ανάγκη. Ο επικοινωνιακός σύντροφος λοιπόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος δείχνει κατανόηση. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει ξεκάθαρα, δεν αφήνουμε υπονοούμενα, ιδιαίτερα στα παιδιά. Όσο πιο μικρό παιδί είναι, τόσο λιγότερο υπονοούμενα επιτρέπεται να αφήνουμε. Γιατί εγκεφαλικά το παιδί δεν μπορεί να κατανοήσει.
να ξέρετε. Δεν έχει να κάνει με το ότι αν είσαι σε ένα τετράχρονο το οποίο έχει δεξιότητες 7χρονο, 15χρονο, πάλι είναι ένα τετράχρονο. Γιατί κάποιες δομές δεν είναι εξελιγμένες, ακόμα και αν βλέπεις κάποιες δεξιότητες, wow. Άρα μην ξεχνάμε, γιατί βρέθουμε πολύ στην παγίδα, ότι ζητάμε και έχουμε πολύ περισσότερες προσδοκίες, άρα είμαστε και πιο αυστηροί με τους υπόλοιπους. Βάζοντας λοιπόν ένα επικοινωνιακό πλαίσιο, είμαι ξεκάθαρος. Για να μπορέσει κάποιος να γίνει σωστός, ορθός, επιτυχημένος επικοινωνιακός σύντροφος, γιατί ο σκοπός μας αυτός είναι, δεν γίνεται να έχω τον σύντροφό μου και να μην του μιλάω, να μην τον κοιτάω, θα φύγει κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα. Μιλάμε για τον ενήλικα. Βάλτε λοιπόν ότι τα παιδιά δεν έχουν αυτή την ιδιότητα, την ικανότητα μάλλον. Δεν θα σου φύγουνε ούτε τα παιδιά του δημοτικού, ούτε τα παιδιά του γυμνασίου, γιατί χρειάζεται να είναι στο πλαίσιο. Και δεν μπορούν να στο επικοινωνήσουν κιόλας. Καταλαβαίνετε γνωστικά και μόνο πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για τα παιδιά κάτι τέτοιο. Παρατηρεί. Εγώ, ας πούμε, τώρα για να επικοινωνήσω με τη Μαρία, είναι το μόνο σίγουρο ότι αν συνεχίσω να κοιτάω εσάς, την Μαρία δεν θα την παρατηρήσω. Μπορεί να κάνω υπόθεση ότι ναι, μωρέ, έχει βαρεθεί. Για να μπορέσω όμως να πω τι ακριβώς μπορεί να του συμβαίνει, χρειάζεται να παρατηρήσω πώς κάθεται, πώς αναπνέει, πώς κοιτάει, πού κοιτάει. Όλες τις περισσότερες πληροφορίες μας τις δίνουν οι άλλοι μη λεκτικά. Δεν χρειάζεται συνέχεια να μιλάμε, θα το πούμε και λίγο πιο κάτω. Κάνει παύση. Δεν μπορεί να μιλά συνέχεια, γιατί αν μιλήσει συνέχεια, δεν δίνει στον άλλο το δικαίωμα να μιλήσει. Δεύτερον και σημαντικότερο, το έχουμε αναφέρει και παλιότερα, τα παιδιά κυρίως και από τα πολύ μικρά και τα πρώτη σχολική ηλικία, δεν προλαβαίνει ο ακουστικό εγκέφαλο να επεξεργαστεί την πληροφορία. Άρα είναι αυτό το μπενάκι βγενάκι. Είναι σαν να πηγαίνουμε γερμανικά, να μαθαίνουμε και να μα ρίχνουν σε ένα καφενείο, σε ένα χωριό στη Γερμανία. Που αυτοί θα μιλάνε πάρα πολύ γρήγορα και εμεί δεν θα καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν έχουμε όμω δυσκολία στο κομμάτι τη νοημοσύνη, έτσι δεν είναι. Έχει σημασία λοιπόν, όταν δημιουργώ το πλαίσιο, τι επικοινωνιακό σύντροφος είμαι. Αλλά ας αφήσουμε και ας κοιτάξουμε λίγο, ας βγούμε να φτιάξουμε το γύρω-γύρω. Γλωσσικό επίπεδο. Δεν μπορεί να μιλάς σε ένα 7χρονο όπως θα μιλήσεις σε ένα παιδί 10, 11, 12, 15. Όσο και αν έξυπνο είναι, όσο και αν ξέρει πολλά, όσο και αν μετράει, που πέφτουμε πολύ στην παγίδα μέχρι το 100, δεν σημαίνει ότι μπορεί να καταλάβει τόσες πολλές πληροφορίες, να τις επεξεργαστεί, να τις οργανώσει, να τις αποθηκεύσει, να τις ανακαλέσει και να πάει να εκτελέσει. Δηλαδή, γίνεται μια φασαρία στο σχολείο, χτυπιούνται τα παιδάκια, γίνεται παρατήρηση, πάει στο σπίτι. Και ξεκινάμε τώρα. Όχι, αυτό που έκανες με πήρε η κυρία και μετά με πήρε η μαμά αυτού νου και έγινε αυτό. Και μετά λες, κοίτα να δεις, εγώ του είπα, είπε ναι, γιατί τα παιδιά έτσι ξέρουν. Ότι η μαμά έχει θυμώσει, το βλέπουν, ότι ναι, όντως χτύπησαν, ναι, ναι, και όταν πάνε κάνουν αντίστοιχα το ίδιο, λογικό δεν είναι. Τι περιμένεις δηλαδή από παιδιά δημοτικού να κάνουν. Άρα θα πρέπει να, όχι να, να μην κάνεις, θα πρέπει να είσαι στο επίπεδο το γλωσσικό τους. Αν δηλαδή το παιδί χρησιμοποιεί λέξεις, 5 και 6 λέξεις σε μία πρόταση αυθόρμητες, εσύ θα χρησιμοποιήσεις 7 το ανώτερο. Διαφορετικά θα κάνεις παύση, θα πάρεις και μία ανάσα γιατί δεν θα προλάβει εδώ. Και θα πας παρακάτω. Δεν χρειάζεται όλα τα πράγματα να γίνονται με βιασύνη. Το πλαίσιο να το θυμάστε, συντροφικό πλαίσιο. Άρα όπως αισθάνομαι με τον σύντροφό μου, με τη σύντροφό μου δεν έχει σημασία, έτσι θα πρέπει, ακόμα και αν είναι λίγο πιο δύσκολος ο σκοπός, το πλαίσιο να είναι όσο γίνεται πιο ήρεμο. Ήρεμο περιβάλλον. Το καλύτερο από όλα είναι ότι προσπαθούμε να βάλουμε μέσα σε ένα πλαίσιο και αυτά που λέμε και αυτά που ακούμε. Μαγειρεύω μισό λεπτό λίγο, γιατί μου πέτυχε η διαφήμιση. Σεφ, πριν να σας πω πώς νιώθω, θέλω να σας δείξω συγγνώμη για χτες. Νιώθω ότι ήταν ασέβεια ο τρόπος που λειτουργήσαν στην ασυλία. Γιατί γίνεις τέτοια ώρα, τώρα σε μισή ώρα θα βρεις. Σεφ, πάρα πολλά και σας στον διαγωνισμό. Έφηβος είναι, που δεν τον ενδιαφέρει. Ότι όποια δοκιμασία δεν έρχεται να την πράγματα, θα ξανά εικονάσουν κάτι παρόμοιο.
Κλείστε το τελικό θόρυβο. 26 Απριλίου, Παγκόσμια ημέρα κατά του θορύβου. Γίνονται τεράστιες καμπάνιες γι' αυτό. Αν σας πέσει κάποιο ενημερωτικό, σας συνιστώ οπωσδήποτε να το διαβάσετε. Είναι καταστροφικός και για την ακοή ειδικά των παιδιών και των ενηλίκων βέβαια, αλλά και το κομμάτι της επεξεργασίας. Δεν μπορεί να περιμένεις να είσαι στο μετρό και να κάνεις μια σοβαρή συζήτηση. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί εσείς εκεί να μιλάτε και να έχετε την απέτηση να καταλάβετε τι θα πω. Δεν γίνεται. Τα αυτιά μας ακούνε και μπορούν να καταγράψουν, θα το πω έτσι όσο πιο λαϊκά γίνεται, ένα είδος. Δεν μπορεί να ακούς έναν από εδώ και έναν από εκεί και να καταλαβαίνεις τι λέει αυτός που είναι από εδώ και από αυτός που είναι από εκεί. Είναι εξαιρετικό το ακουστικό σύστημα, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Και φυσικά να μάθουμε, ειδικά οι εκπαιδευτικοί, να δουλεύουμε πολύ σωστά το εργαλείο της φωνής. Επειδή μου αρέσει, γιατί η Μαρία πάντα μου λέει ότι δεν βάζεις, μας λέει για το Δαρβίνο και διάφορα, σας βάζω και εγώ τον Αριστοτέλη που ταιριάζει πάρα πολύ ωραία, ο οποίος σε πολύ ελεύθερη μετάφραση λοιπόν, τι μας είπε πριν χιλιάδες χρόνια ο Αριστοτέλης, ότι η φωνή φέρνει τις σκέψεις στο φως. Και εσύ νομίζεις ότι ανοίγεις απλά το στόμα και μιλάς, έτσι. Άνοιξα το στόμα και μιλάω. Για να μπορέσω να μιλήσω, να παραχθεί φώνηση, χρειάζεται να ενεργοποιήσω το λάργιο που μέσα είναι οι φωνητικές χορδές. Ωραία. Για να μπορέσουν όλα αυτά να γίνουν γράμματα και λέξεις, θα πρέπει μέσα στο στόμα να κουνιέται γλώσσα, μάγουλα, χείλια, για να μπορέσει να παραχθεί τα γράμματα. Ναι, αλλά όταν είμαι στρεσαρισμένος, όταν χτυπάει πολύ γρήγορα η καρδιά μου, η αναπνοή μου δεν θα είναι καλή και θα πρέπει σιγά σιγά να αισθάνομαι λίγο περίεργα και ενώ μπορεί εγώ να έχω πολύ έντονη την επιθυμία να οριοθετήσω το παιδί, να του πω σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Τελικά, μέσα στο λαιμό, παίρνει και την απάντηση το παιδί. Θα το πω όσο πιο απλά γίνεται. Γιατί είναι και αυτό που συμβαίνει σε μένα και αυτό που συμβαίνει στο αυτί του αλλού. Ο Λάργκας δεν είναι ανεξάρτητος από όλο το σώμα. Άρχισε να κοιμήσω λίγο, να δέσω εδώ το παπούτσι. Η φωνή θα αλλάξει. Μα γιατί, αφού εδώ, τι σχέση έχει με αυτό. Το σώμα μας γενικά είναι σαν να είναι αλυσίδες πιασμένες. Αν λοιπόν μια αλυσίδα δεν είναι ομαλά δεμένη με την άλλη, σίγουρα οι λεπτές κινήσεις μέσα στο Λάργκα των φωνητικών χορδών δεν θα μπορούν να δουλέψουν αρμονικά. Άρα έχουμε σφιξίματα. Όταν φοβάμαι, ο Λάργκας κλείνει για να προστατεύσει το σύστημά του. Όταν δυσανασχετώ, μπορεί να έχω πολύ μεγάλες ανάσες, το οποίο δεν βγαίνει από εδώ. Βγαίνει από εδώ. Άρα, παρόλο που εσείς μπορεί να θεωρείτε ότι ναι, μωρέ, εντάξει, εγώ θα του πω δύο κουβέντες και θα στρώσει, δεν θα πάρει τίποτα, αμέσως όλα θα τα κάνει σωστά. Να θυμάστε ότι από την άλλη μεριά έχουμε δύο αυτιά. Έχουμε το φανταστικό ακουστικό τμήμα του εγκεφάλου, το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο μέρος στο αριστερό ημισφαίριο, το οποίο επεξεργάζεται και αποκωδικοποιεί την προσοδεία, αυτό που βγαίνει από το Λάργκα. Άρα εσύ μπορεί να θεωρείς ότι ναι, ωραία, τα έχω πει εγώ και τώρα, αυτό που πρέπει να γίνει θα γίνει, αλλά εκείνος ο εγκέφαλος μπορεί να είναι λίγο ανώριμος, αλλά αρχίζει να αμφιβάλλει για αυτά που λες. Άρα πολλές συμπεριφορές μπορούν έστω και λίγο να αποφευχθούν από τέτοια μικρά πράγματα. Να θυμάστε λοιπόν ότι ο μυς των φωνητικών χορδών είναι ο μοναδικός μυς ο οποίος είναι ακούραστος. Μπορώ να μιλάω για όλη την ημέρα, ασταμάτητα. Και αν με πονάει ο λαιμός όταν μιλάω, είναι γιατί με πονάνε η περιφερική μύση και όλο το σύστημα που συγκρατεί, γιατί ουσιαστικά αυτό δεν συγκρατείται από τίποτα, δεν πατάει πάνω σε κόκαλα. Θέλω να θυμάστε λοιπόν ότι αυτό το οποίο έχετε εδώ είναι ένα πνευστό όργανο. Και εδώ, στο στόμα, είναι ένα έγχορδο. Μάλλον πνευστό και έγχορδο, ναι.
Για να μπορέσουν να παραφούν όλα αυτά, χρειάζεται να υπάρχει αρμονία. Αν έχω μία σκέψη, έναν εκνευρισμό, δεν θα μπορέσω να βάλω μια σωστή πρόταση στη σειρά και να τη δώσω σύμφωνα με το νόημα που θέλει. Άρα την επόμενη φορά που θα αποφασίσετε να πείτε κάτι στο παιδί, καταρχάς κοιτάμε το πλαίσιο, πού βρίσκομαι. Βρίσκομαι έξω, υπάρχει κόσμος, υπάρχει ένταση, μα να μου πεις πολλές φορές γίνεται. Δεν μπορείς να βάλεις εκείνη τη στιγμή όριο όμως, με αυτόν τον τρόπο που συζητάμε εδώ. Αμέσως μετά θα πρέπει να παρατηρήσουμε λίγο τον άλλον, πριν αποφασίσω, όπως κάνει ο θεραπευτής, πριν αποφασίσω τι θα πάρω, θα πω αυτό, θα κάνω, θα τον ακουμπήσω, δεν θα τον ακουμπήσω, και αμέσως μετά να αποφασίσω όταν ανοίξω το στόμα μου τι είναι αυτό που θα πω, αλλά το σημαντικότερο το πώς θα το πω. Γιατί μια πάρα πολύ δυνατή φωνή θα κάνει αμέσως το ακουστικό σύστημα να σου πει ότι τώρα, αν συνεχίσεις να ακούς με αυτή την ένταση, κάτι τριχούλες που έχουμε μέσα στο αυτί, στο κοκλία, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, να μην σας φωτώσουμε αυτά, όταν ακούνε πάρα πολύ ένταση σε ήχους, καταστρέφονται. Και έτσι έχουμε τη βαρικοία σιγά σιγά. Άρα ο εγκέφαλος δεν χάζει, ως το σπίτι, όχι, δεν τον ακούς, θα κλείσει την επεξεργασία. Όχι ότι δεν θα σε ακούει, απλά θα ακούει θόρυβο. Άρα θυμηθείτε ότι πριν πω τι είναι αυτό, πώς θα δράσω, ας κοιτάξω λίγο πιο πριν να κάνω αυτές τις μικρές αλλαγές. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχω έστω και την παραμικρή αλλαγή. Κάνουμε τις εναλλαγές για να μην βαριέστε. Οπότε... Νομίζω ότι η βασική ιδέα έτσι που σκέφτηκα εγώ τώρα είναι ότι χρειάζεται πάλι ως εμείς το κάστρο να φροντίσουμε το όριο της φωνής μας. Αυτό είναι κάτι που εμείς ελέγχουμε λοιπόν στον εαυτό μας. Και να περάσω έτσι, γιατί πολλές φορές ειδικά και με τους εφήβους ανεβαίνει ο τόνος της φωνής, να περάσω στην εφηβεία. Και να κατεβάσω και το... γιατί δεν ήθελες να πεις ότι είμαι κοντή, αλλά εντάξει. Ναι. Λοιπόν, διαπραγματεύονται τα όρια στην εφηβεία, λοιπόν. Εξελίσσονται. Η απάντηση είναι ναι. Στην εφηβεία, λοιπόν, συμβαίνει το εξής. Οι έφηβοι είναι υποχρεωμένοι να σπάσουν τα όρια και να εξελιχθούν σε αυτόνομους ενήλικες. Το παράδοξο βέβαια είναι ότι εμείς ως ενήλικες χρειάζεται να συνεχίσουμε να βάζουμε τα όρια για να μπορούν τα παιδιά να τα σπάσουν και να τα αμφισβητήσουν. Οι έφηβοι δεν επαναστατούν απέναντι στους γονείς τους, αλλά απέναντι στην εξουσία των γονέων. Συνεπώς, όσο προσπαθείτε να αλλάξετε μέσω της εξουσίας τη συμπεριφορά των παιδιών, τόσο κινδυνεύετε να μεγαλώσετε την απόσταση μεταξύ σας. Τα όρια, δηλαδή, η εκμάθηση των κοινωνικών κανόνων πρέπει να ξεκινούν από την πρώτη στιγμή που θα γεννηθούν τα παιδιά, λοιπόν, από την ώρα που, όπως είπε η Ιωάννα, τα βάζουμε στο στήθος, από την ώρα που θα τα βάλουμε για ύπνο, την ώρα που γίνεται το μπάνιο, μετά που πηγαίνουν στο δημοτικό. Από την πρώτη στιγμή, λοιπόν, που θα γεννηθούν, μέσα από ένα πλαίσιο ασφάλειας και ηρεμίας. Όσο μικρότερα είναι τα παιδιά, τόσο πιο καθαρά πρέπει να είναι αυτά τα όρια. Από το πότε και τι θα φάνε λοιπόν, τι θα παίξουν, πόσο και πού. Όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά, τόσο πιο πολύ αφήνονται στους γονείς τους και είναι πιο εύκολο να υπακούσουν. Θέλουμε να υπακούν τα παιδιά από ασφάλεια και όχι από φόβο. Όταν αυτό γίνει τρόπος ζωής από την πολύ μικρή ηλικία, τα όρια λοιπόν εσωτερικεύονται και η συζήτηση γι' αυτά γίνεται με τα παιδιά χωρίς αυτά πια να φοβούνται όταν φτάνουν στην εφηβεία, ότι μπορεί να πάψουμε να τα αγαπάμε αν δεν τηρούν τα όρια. Καθώς λοιπόν τα παιδιά μεγαλώνουν, τα όρια που θέτουμε εμείς πρέπει σιγά σιγά να λιγοστεύουν και οι ελευθερίες που τους δίνουμε να αυξάνονται. Αυτή η κίνηση θα δείξει ότι τα εμπιστευόμαστε και αυτό θα γεννήσει μέσα τους το αίσθημα της προσωπικής τους ευθύνης απέναντι στις πράξεις και στη ζωή τους. Πολλοί γονείς μπορεί να κάνουν το αντίστροφο, χωρίς καμιά πιθανότητα να πετύχει όμως, πρέπει να πω. Ότι όσο είναι μικρά τα παιδιά δεν βάζουν ιδιαίτερα όρια, πιστεύοντας ότι τα παιδιά δεν κινδυνεύουν από κάτι σοβαρό. Έτσι έχουμε παιδιά που τρώνε ό,τι θέλουν, κοιμούνται ό,τι ώρα θέλουν, αγοράζουν ό,τι θέλουν, βλέπουν τηλεόραση, στην τηλεόραση ό,τι θέλουν, παίζουν στο τάμπλετ ό,τι θέλουν. Και ξαφνικά, στην εφηβεία,
Οι γονείς προσπαθούν να επιβάλλουν περιορισμούς από φόβο ότι τα παιδιά κινδυνεύουν. Κακές παρέες, ναρκωτικά, παραμέληση των μαθημάτων τους. Απλά τότε πρέπει να πω ότι μάλλον είναι πολύ αργά για να μπουν κανόνες, όρια και να αναπτυχθεί ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη προς εμάς δηλαδή που βάζουμε τους κανόνες, όταν στη μικρότερη παιδική ηλικία αυτά δεν καλλιεργήθηκαν. Όταν λοιπόν οι γονείς λένε «Μα εγώ δεν τους στέρισα τίποτα, γιατί δεν μ' ακούει τώρα», δεν καταλαβαίνουν ίσως ότι τα παιδιά δεν τους ακούν ακριβώς επειδή δεν τους στέρισαν τίποτα. Το να προσπαθήσει κανείς να επιβάλλει απαγορεύσεις σε εφήβους που ποτέ δεν είχαν τέτοιες στην παιδική τους ηλικία δεν συμβαδίζει και δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα λοιπόν. Ένας εφήβος θα πρέπει να έχει ήδη βάλει μέσα του τις έννοιες του τι επιτρέπεται και του τι όχι, όσο ήταν μικρότερος και να μπορεί να ελέγχει τον εαυτό του πια αυτόματα όταν φτάνει στην εφηβεία και να έχουμε και στο μυαλό μας ότι ακόμα, όπως είπε και η Ιωάννα, εγκεφαλικά και νευρολογικά στον έφηβο δεν έχει αναπτυχθεί το κομμάτι του αυτοελέγχου πάρα πολύ. Νευρολογικά η παρόρμηση είναι κάτι που το να ελέγχουμε την παρόρμηση είναι κάτι που αναπτύσσεται σε μεγαλύτερη ηλικία. Οπότε πολλές φορές ναι, ο έφηβος είναι παρορμητικός γιατί εγκεφαλικά δεν το έχει αναπτύξει ακόμα. Αν έχει συμβεί... μισό λεπτό κόλλησα. Κάνω μια παύση, έτσι, πάρα πολύ ωραία. Αν λοιπόν οι γονείς έχουν μάθει τα παιδιά τους να τους εμπιστεύονται, είναι σαν να είναι το πεζοδρόμιο της ζωής τους. Δηλαδή οι γονείς είναι το πεζοδρόμιο δίπλα στον δρόμο. Ένα πεζοδρόμιο είναι πάντα εκεί. Μπορεί κάποιος να καταφύγει στο πεζοδρόμιο όταν φοβηθεί να περπατά στο δρόμο, αλλά δεν περιορίζει τις κινήσεις. Οπότε χρειάζεται να θυμόμαστε ότι εμείς οφείλουμε να είμαστε το πεζοδρόμιο τους. Στην εφηβεία λοιπόν τα όρια είναι μια ιδιαίτερη υπόθεση, γιατί η εφηβεία από τη φύση της είναι μια συνεχής μετακίνηση ορίων. Είναι μεταβάσεις από το δημοτικό στο γυμνάσιο, πρώτη μετάβαση. Από το γυμνάσιο στο λύκειο, δεύτερη μετάβαση. Από το λύκειο στο πανεπιστήμιο ή στην εργασία, τρίτη μετάβαση. Είναι λοιπόν μια εσωτερική μάχη με τα προσωπικά τους όρια και ταυτόχρονα μια μάχη με τα όρια της οικογένειας και της κοινωνίας. Είναι ψυχολογική ανάγκη του εφήβου να ανεξαρτητοποιηθεί, άρα να παίξει με τα όρια μέσα από τις αλλαγές στη διάθεσή του, μέσα από τις παράξενες συμπεριφορές, τις νέες συνήθειες. Παίζουν με τη δύναμή τους, την αυτονομία τους, την εξάρτηση και την ανεξαρτησία τους. Σε ένα βιβλίο πρόσφατα διάβασα κάτι και μου άρεσε αρκετά και θα ήθελα να το μοιραστώ. Έλεγε λοιπόν η συνάδελφος, αν αυτό που κάνει ο έφηβος δεν είναι παράνομο, δεν είναι ανήθικο ή επιβλαβές για την υγεία του, δώστε του την ευλογία σας. Τα καταφέρνουμε και βοηθάμε λοιπόν καλύτερα τους ανθρώπους, αν ξέρουμε και υποστηρίζουμε όλες τις περιστάσεις στις οποίες μπορούμε να πούμε ναι χωρίς προβλήματα και να λέμε όχι μόνο όταν πράγματι έχει σημασία στον έφηβο, έτσι. Τονίζω ότι είμαστε σε αυτή την αναπτυξιακή περίοδο. Και να θυμόμαστε ότι οι έφηβοι περισσότερο μοιάζουν με εμάς τους ενήλικες παρά διαφέρουν. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν αντί της τιμωρίας που μπορεί να εμφανίζεται συχνά στο θέμα των εφήβων. Κάνε ένα κλικ λίγο παρακάτω. Ναι, εντάξει, έκανα ένα λαθάκι. Λοιπόν... η πειθαρχία λοιπόν που θέλουμε δεν έρχεται με την τιμωρία. Χρειάζεται αντί να επιβάλλουμε καταρχήν την τιμωρία να δηλώσουμε τα συναισθήματά μας. Να δηλώσουμε τις προσδοκίες μας στον έφηβο. Τι περιμένουμε δηλαδή από αυτόν. Ποια είναι η αναμενόμενη συμπεριφορά που περιμένουμε από αυτόν. Θέλουμε να του δείξουμε πώς να επανορθώσει χωρίς όμως να του κόψουμε την πρωτοβουλία. Να τον βοηθήσουμε αν χρειάζεται, αναλαμβάνοντας εμείς δράση όταν δούμε ότι εκείνος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό που θέλει. Και φυσικά χρειάζεται να προσέχω να μην στέλνω το μήνυμα στον έφηβο ότι έχω τη δύναμη να σου επιβάλλω αυτό που θέλω, αλλά να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε την δύναμη στα χέρια του εφήβου και το
ότι ο ίδιος έχει την ευθύνη και έχει δικαίωμα επιλογής. Ο ρόλος της τιμωρίας, λοιπόν, στην προσπάθεια επιβολής των ορίων είναι κάτι πολύ ευαίσθητο συνήθως όταν έχουμε να κάνουμε με τα παιδιά και τους εφήβους. Αλλά χρειάζεται να θυμόμαστε ότι η τιμωρία δεν διαμόρφωσε ποτέ συνειδητοποιημένους ενήλικες. Δημιουργεί μόνο φόβο, θυμό και ρήγμα στις σχέσεις. Ωστόσο, είναι αναγκαίο πολλές φορές, στις μικρές ηλικίες κυρίως, να επιβληθούν περιορισμοί με τρόπο που να δυσαρεστούν τα παιδιά, να τους ενοχλούν δηλαδή. Δύο όμως είναι τα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να προσέχουμε σε αυτή την πορεία. Η επιβολή θα πρέπει να σχετίζεται άμεσα με το περιεχόμενο του κανόνα. Δηλαδή, το ότι δεν έπλυνες τα δόντια σου δεν σημαίνει ότι θα σου πάρω το τάμπλετ. Είναι άσχετα μεταξύ τους. Πρόσφατο παράδειγμα με το γιο μου που θυμάμαι. Δεν κάθισε στην οδοντίατρο να φτιάξει το χαλασμένο του δόντι. Αυτό που σκέφτηκα πρώτα ήταν, δεν έκατσε, θα του πάρω το τάμπλετ μια εβδομάδα. Και μετά λέω, τι σχέση έχει το όνομα με το άλλο, καμία. Οπότε τελικά αυτό που συμφωνήσαμε από κοινού, γιατί όπως είπαμε χρειάζεται να αισθάνονται ότι έχουν πρωτοβουλία στη λήψη της απόφασης, ήταν ότι μέχρι την επόμενη, στο επόμενο ραντεβού που θα πάει και συμφώνησε να φτιάξει το δόντι του, δεν θα φάει υλικά και θα πλένει τα δόντια του 3 φορές τη μέρα. Για ένα 7χρονο είναι πολλές οι 3 φορές νομίζω την ημέρα, οπότε σίγουρα θα ενοχληθεί, εύχομαι. Και θεωρώ ότι ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτή την περίπτωση. Το δεύτερο που χρειάζεται να θυμόμαστε όταν έχει να κάνει κάτι με την τιμωρία είναι ότι όταν επιβάλλεται ένας περιορισμός, εμείς σαν γονείς χρειάζεται να παραμένουμε δίπλα του σταθερά και αγαπητικά, ακόμα και αν αυτό που προτείνουμε εμάς μας χαλάει λίγο την ησυχία μας και τη ζαχαρένια μας. Δηλαδή, ίσως έχουμε αποφασίσει ότι δεν θα βγει το βράδυ έξω, ενώ εμείς είχαμε σκοπό να βγούμε, αλλά τελικά αποφασίζουμε ότι όλοι θα μείνουμε στο σπίτι, εφόσον κανείς δεν θα βγει, λόγω της συνέπειας που αποφασίσαμε να βάλουμε. Και τρίτον, τα όρια πρέπει να γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης στον κοινωνικό χώρο τον οποίο αφορούν. Δηλαδή, το λέω επειδή δύο χώροι που μας αφορούν είναι το σχολείο και το σπίτι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν ένα παιδί είναι οριοθετημένο στο σπίτι του, αλλά όχι στο σχολείο, η ευθύνη και η συζήτηση πρέπει να γίνεται με πρωταγωνιστή το σχολείο και όχι την οικογένεια. Και το αντίθετο φυσικά. Η λογική ότι τα παιδιά δεν έχουν όρια από το σπίτι τους δεν ισχύει όταν η ανορίωτη συμπεριφορά αφορά μόνο τη σχολική ζωή. Χρειάζεται δηλαδή λίγο να κάνουμε αυτή τη διερεύνηση πρώτα, πριν κάνουμε την εικασία ή την υπόθεση από πού οφείλεται η ανορίωτη συμπεριφορά και πού πρέπει να παρέμβουμε. Τελικά χρειάζονται τα παιδιά εξουσία και όρια. Ένα παιδί θέλει να γνωρίζει λοιπόν τα όρια της αποδοχής των γονέων του. Κάνε ένα κλικ. Πρέπει να γνωρίζουν μέχρι που μπορούν να φτάσουν πριν χαρακτηριστεί η συμπεριφορά τους μη αποδεκτή. Εδώ είμαστε, ναι. Προχώρα. Και τώρα πήγαινε πίσω στα άλογα. Εντάξει, γιατί λέω κάπου είναι. Αυτό κάπου το έχω χάσει. Λοιπόν, εδώ. Θέλω με αυτή την εικόνα στο κομμάτι της εφηβείας να κλείσουμε ότι ο στόχος της εφηβείας είναι η χαλιναγώγηση της ενέργειας και η της ενέργειας που έχουν οι έφηβοι και η κατεύθυνση αυτής της ενέργειας. Να θυμόμαστε ότι οι έφηβοι είναι σαν τα ζωηρά νευροδιάλογα λοιπόν, εδώ του υποδρόμου, που χτυπούν ανήσυχα τα πόδια τους, περιμένοντας ανυπόμονα να ανοίξει η πύλη, γιατί μπορεί να τους έχουν δώσει και τίποτα και οι ορμόνες τους είναι full. Και ναι, μοιάζουν με έναν έφηβο λοιπόν. Έχουν μαχητικό πνεύμα και θέλουν να κερδίσουν την κούρσα. Οι ενήλικες άθελα τους ίσως επιδεινώνουν τις δυσκολίες, δηλαδή καθώς προσπαθούν να στενέψουν τους διαδρόμους, βάζουν τις παροπίδες, τραβάνε δυνατά τα γκέμια, βάζουν πολλούς στόχους στα παιδιά που ίσως δεν είναι δικοί τους
Και να θυμόμαστε λοιπόν ότι οι έφηβοι δεν είναι τέρατα, είναι νευρώδη άλογα. Είναι άνθρωποι που προσπαθούν να ανταπεξέλθουν σε έναν κόσμο ενηλίκων. Επίσης χρειάζεται να θυμόμαστε ότι όσα όρια και αν βάλουμε, όσο καλοπροαίρετες συμβουλές και αν δίνουμε στον έφηβό μας, μπορεί να μην τα ακολουθήσει. Για να τηρηθούν τα όρια από τον έφηβο, πρέπει να νιώθουν ότι συμμετέχουν στην σχέση ισάξια. Να νιώθουν ότι μετράνε σαν άτομα και ότι ο γονιός είναι ένας ισότιμος καθοδηγητής, ένας σοφός αρχηγός και όχι ένας υπερόπτης στρατηγός. Όταν υπάρχει μια σύγκρουση για εξουσία και έλεγχο σε κάθε σχέση μεταξύ των ανθρώπων, θα δημιουργηθούν προβλήματα. Τώρα πήγαινε λίγο παρακάτω, λοιπόν, δεν θα σας ξαναζητήσω να κάνουμε brainstorming, το έχω ετοιμάσει λίγο εγώ για σας, για να βάλουμε ένα όριο. Και θα ήθελα να φύγετε από εδώ με λέξεις όπως είναι η ατομική ευθύνη, η ελευθερία, ο σεβασμός, η προστασία, η αγάπη και η αλληλοκατανόηση. Λέξεις που έχουν να κάνουν με τα όρια. Και θα ήθελα να κλείσω καταρχήν διαβάζοντάς σας ένα γράμμα από έναν έφηβο στο γονέα του. Όσοι έχετε εφήβους, σκεφτείτε τον έφηβό σας. Όσοι έχετε μικρότερα παιδιά, σκεφτείτε τον να μεγαλώνει. Περισσότερο απ' όλα, λοιπόν, λέει ο έφηβος στο γονέα, περισσότερο απ' όλα μου χρειάζεται να νιώθω ότι με αγαπούν και με εκτιμούν. Άσχετα με το πόσο ανόητος φαίνομαι. Χρειάζομαι κάποιον που να πιστεύει σε μένα. Γιατί εγώ δεν πιστεύω πάντα στον εαυτό μου. Ειλικρινά, συχνά αισθάνομαι χάλια για τον εαυτό μου. Αισθάνομαι ότι δεν είμαι αρκετά δυνατός, αρκετά έξυπνος, όμορφος ή χαριτωμένος, ώστε να ενδιαφερθεί κανείς αληθινά για μένα. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι τα ξέρω όλα και ότι μπορώ να αντιμετωπίσω όλο τον κόσμο. Αισθάνομαι έντονα για όλα. Χρειάζομαι κάποιον που θα ακούει. Θα με βοηθάει να συγκεντρώνομαι χωρίς να με κρίνει. Όταν νικαίμαι, χάνω ένα φίλο ή ένα παιχνίδι, αισθάνομαι σαν να γκρεμίζεται ο κόσμος. Χρειάζομαι ένα στοργικό χέρι να με στυλώσει. Χρειάζομαι ένα μέρος για να κλαίω, όπου κανένας δεν θα με κοροϊδεύει. Αντίθετα, χρειάζομαι κάποιον που να στέκεται απλώς δίπλα μου. Χρειάζομαι επίσης κάποιον που θα μου λέει ξεκάθαρα «σταμάτα». Παρακαλώ όμως μη μου κάνετε κήρυγμα και μη μου θυμίζετε όλες τις προηγούμενες αταξίες μου. Τις ξέρω ήδη πολύ καλά και νιώθω τύψεις για αυτές. Πάνω απ' όλα μου χρειάζεται να είσαι ειλικρινής μαζί μου, για μένα και για σένα. Τότε μπορώ να σε εμπιστευτώ. Θέλω να ξέρεις ότι σ' αγαπώ. Σε παρακαλώ μην πληγώνεσαι όταν αγαπάω άλλους. Δεν θα φύγω μακριά σου. Σε παρακαλώ να συνεχίσεις να μ' αγαπάς. Και μετά το γράμμα θα ακούσουμε και ένα τραγούδι. Θέλω λίγο να... το τραγούδι είναι από την Ελεονόρα Ζουγανέλη και το Γιάννη Ζουγανέλη. Και θέλω στη θέση της Ελεονόρα Ζουγανέλη να φανταστείτε το παιδί σας. Σας μιλάει και όποιοι θέλετε μπορείτε απλά να κλείσετε τα μάτια σας και να φανταστείτε τη φωνή της Ελεονόρας το παιδί σας, όποιο από τα παιδιά σας θέλετε και στη θέση του Γιάννη Ζουγανέλη τον εαυτό σας. Τις νύχτες σε έναν όριζα και χτίζα το όνειρό σου κι εγώ ονειρευόμουνα τον κόσμο το δικό σου. Μεγάλωσες, μεγάλωσα, δεν έχω απαντήσεις. Φοβάμαι τώρα πιο πολύ το
στον κόσμο που θα ζήσει. Τις νύχτες που φοβόμουν, μου κράταγες το χέρι και περπατούσαμε μαζί μέσα στο παραμύθι. Μεγάλωσες, μεγάλωσα, κανένας πια δεν ξέρει. Δεν έχω άλλες συμβουλές και σου ζητώ συγγνώμη για όσα ήμουν σίγουρος και εσύ διαφωνούσες. Κανείς δεν ξέρει αύριο τι μας ξημερώνει, κι εσύ το έβλεπες αυτό και επαναστατούσες. Δεν θέλω άλλες σύμβουλες, έχω δική μου γνώμη, κι αν είναι όλα δύσκολα εμείς θα βρούμε άκρη. Να είναι η αγάπη μας το γέλιο και το δάκρυ. Να προσέχεις, να αντέχεις, να φυλάγεσαι με αγάπη τη ζωή σου να σκεπάζεις. Συγχωρείς και να μοιράζεσαι και να ξέρεις πως σου μοιάζω και μου μοιάζεις. Με τόση εμπιστοσύνη να βλέπουμε τη θάλασσα, να λέμε τα δικά μας. Μακάρι να ήταν η ζωή σαν τη στιγμή εκείνη, ο φόβος να μας ξέχναγε και να φεύγε μακριά μας. Ακόμα το κεφάλι μου το γέρνω στην καρδιά σου και σκέφτομαι μια θάλασσα σαν τη δική σου αγάπη. Στα ζόρια και στα δύσκολα θα κρύβομαι κοντά σου, να ξεχωρίσω το χρησμό απ' την οφθάλμα πάτη. Να προσέχεις, να αντέχεις, να φυλάγεσαι με αγάπη τη ζωή σου να σκεπάζεις. Να αγαπάς, να συγχωρείς και και να ξέρεις πως σου μοιάζω και μου μοιάζεις. Να προσέχεις, να αντέχεις, να φυλάγεσαι με αγάπη τη ζωή σου.